καταφέρει μέσα. Γι' αυτό γίνεται 10 φορές το χειμώνα. 10 φορές το χειμώνα γίνεται αυτό το πράγμα. Ακριβώς όπως το λέμε. Εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες και απροστάτευτα από τον υψηλό κυματισμό, ήταν για μια ακόμη φορά τα καταστήματα εστίασης του ενετικού λιμανιού των Χανίων. Κάθε χειμώνα είναι η ίδια ιστορία. Πλέον είναι συνήθεια για μας. Ερχόμαστε πρωί-πρωί να καθαρίσουμε. Οι διπλανοί ακόμα καθαρίζουν. Η θάλασσα μπαίνει μέχρι και την πόρτα. Τώρα είναι λίγο πιο ήρεμα τα πράγματα, αλλά το βράδυ ήταν δύσκολα πολύ. Δυστυχώς. Καταστροφές δεν έκανε ακόμα. Αλλά περιμένουμε το χειμώνα γιατί έχει πίσω ακόμα πολύ. Στο ενετικό λιμάνι των Χανίων, η θάλασσα καλύπτει το λιμενοβραχίωνα και σε πολλές περιπτώσεις εισέρχεται στις αυλές των καταστημάτων. Καταστηματάρχες και εργαζόμενοι από νωρίς το πρωί απομάκρυναν τα τραπεζοκαθίσματα από τις αυλές των καταστημάτων σε μια προσπάθεια να περιορίσουν ή να αποκλείσουν τις ζημιές. Έχουμε θέμα πάλι και φέτος. Δύσκολα τα πράγματα. Εντάξει, τώρα ζημιές ακόμα δεν έχουμε ευτυχώς. Θα δούμε τώρα. Ωστόσο, δεν μπορείτε να δουλέψετε. Ναι, δεν μπορούμε να δουλέψουμε. Το Λιμεναρχείο Χανίων καλεί τους πολίτες να αποφύγουν την κίνηση από την ακτή Κουντουριώτη μέχρι την ακτή Μιαούλη για λόγους ασφαλείας. Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων, η μεγάλη φιλανθρωπική διοργάνωση του Σανταράν αναβλήθηκε. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Οργανωτική Επιτροπή και τα ξωτικά του 7ου Σανταράν Χανιά, που μήνες τώρα δουλεύουμε για τούτη τη μέρα, αποφασίσαμε λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους ότι χρειάζεται να την αναβάλουμε για λίγο όσο απαιτεί ο καιρός, ώστε να μην υπάρχει καμία σκιά για την ασφάλεια των συμμετεχόντων. Χθες, λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στα πελάγη, το πλοίο της γραμμής απέπλεψε στις 12 τα μεσάνυχτα από τη Σούδα για τον Πειραιά. Προβλήματα υπήρξαν και στα αεροπορικά δρομολόγια. Στο μεταξύ, σε πλήρη επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός για την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων από τη συνέχιση της κακοκαιρίας στις επόμενες ώρες. Σε κάθε περίπτωση, εμείς σαν περιφέρεια και πολιτική προστασία είμαστε σε ετοιμότητα. Έχουμε ειδοποιήσει τις τεχνικές υπηρεσίες, έχουν ειδοποιηθεί εργολάβοι, τα δικά μας μηχανήματα είναι έτοιμα, οι Δήμοι έχουν ενημερωθεί και παράλληλα και αυτοί έχουν ετοιμαστεί για οτιδήποτε προκύψει. Οι ισχυροί άνεμοι και οι καταιγίδες προβλέπεται να εξασθενήσουν από το βράδυ, οπότε και αναμένεται να εκδηλωθούν χιονοπτώσεις στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές της Κρήτης. Η κορύφωση των χιονοπτώσεων αναμένεται να σημειωθεί από τις βραδινές νυχτερινές ώρες του Σαββάτου μέχρι και τις πρωινές ώρες της Κυριακής, όπου εκεί φαίνεται ότι στις ορεινές ζώνες με ένα μέσο υψόμετρο τα 1000 μέτρα, χωρίς όμως να αποκλείουμε ότι οι χιονοπτώσεις θα σημειωθούν έστω και σαν μορφή χιονονυφάδων και σε χαμηλότερα υψόμετρα, πάντως στα μεγαλύτερα των 1000 μέτρων ύψη αναμένεται ότι η χιονόστρωση θα είναι αρκετά σημαντική. Στις κατώτερες βέβαια περιοχές, παιδινές και ημιωρινές, αναμένεται ότι θα έχουμε είτε χιονόνερο είτε βροχή. Για την Κυριακή αναμένεται ότι θα συνεχίσει αυτό το σκηνικό του καιρού, με τις βροχές να σημειώνονται στις παιδινές και παράκτιες ζώνες, λίγο υψηλότερα χιονόνερο, ενώ οι χιονοπτώσεις θα συνεχίσουν έστω και με ένα πιο εξασθενημένο χαρακτήρα, κυρίως στις ορεινές ζώνες. Τα Χριστούγεννα προβλέπεται καλός καιρός σε ολόκληρη την Κρήτη, με το κρύο ωστόσο να είναι τσουχτερό. Οι χιονοπτώσεις στα ορεινά σήμερα και αύριο αναμένεται να διαμορφώσουν ιδανικό σκηνικό για εορτασμό σε λευκό φόντο.